Ακούστε τώρα μια ιστορία. Η συνταγή αυτή είναι της πρώην του κολλητού μου. Του τα είχε κάνει τσουρέκια για αρχάριους. Σε ένα μπολ ρίχνετε το νερό, το γάλα, τη ζάχαρη, τα αυγά, τη μαγιά, τη μαστίχα, το μαχλέπι, το αλεύρι, το βούτυρο και ζυμώνετε. Ρίχνετε το ζυμάρι στον πάγκο και διπλώνετε τη ζύμη για λίγα λεπτά. Αφήνετε στην άκρη για μία ώρα. Απλώνετε στον πάγκο και κόβετε σε κομμάτια. Ανοίγετε φυτίλια και βουτάτε σε νερό και σουσάμι. Πλέκετε σε πλεξούδα, ό,τι πλεξούδα θέλετε εσείς, ακόμα και καρβελάκια μπορείτε να τα κάνετε, και αφήνετε για 50 λεπτά. Αλήφετε με το μείγμα αυγού και ψήνετε για 30 λεπτά στον αέρα στους 160 βαθμούς. Δεν έχεις φάει πιο αφράτο και νόστιμο τσουρέκι με ίνες. Το βλέμμα μου νομίζω τα λέει όλα. Πάντα κάνω δύο τσουρέκια. Το ένα το τρώω την ίδια μέρα και το άλλο το μοιράζομαι με όλους τους άλλους. Τα αρώματα που βγάζει η μαστίχα και το μακλέπι είναι μοναδικά. Μην το κάνεις αγκορντεόν, απλά φτιάξ' το. Αν θέλεις λοιπόν να τους τρελάνεις αυτό το Πάσχα με την πιο απλή συνταγή που μπορείς να βρεις, ακολούθησε τα βήματα προσεκτικά. Εκάντονται, τι περιμένεις, ακολούθησέ με για περισσότερες συνταγές.